Είναι αναφυσβήτητο πως τα social media έχουν αλλάξει τον κόσμο. Έχουν αλλάξει το πόσο επικοινωνούμε, ενημερωνόμαστε και κοινοποιούμε πληροφορίες στο ίντερνετ. Σίγουρα τα social media έχουν κάποια πολύ σοβαρά αρνητικά. Από κακοδιαχείριση των προσωπικών μας δεδομένων, μέχρι αρνητικέ επιρροέ στην ψυχολογία των χρηστών, μέχρι τη διασπορά fake news. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα για ένα άλλο βίντεο. Γεια χαρά σε όλου! Είμαι ο Άγγελο Κυρίτσι, ο παρουσιαστή που είναι πιθανότατα το μεγαλύτερο αρνητικό του social media. Αν δεν υπήρχαν τα social, θα έκανε να τα το γνωρίζουν μόνο οι γύρω του, όχι εκατοντάδε χιλιάδε κόσμος. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα διεθνή στατιστικά που αφορούν τα social media και το πού βρίσκεται η Ελλάδα σε σύγκριση με 49 άλλε χώρε και το συνολικό παγκόσμιο μέσο όρο. Τι πληροφορίε για αυτό το βίντεο τι βρήκαμε από την ετήσια αναφορά τη υπηρεσία Κέπιο, η οποία Κέπιο έχει συμβουλευτεί πολλαπλέ διαφορετικέ πηγέ για τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Είχαμε κάνει και ένα προηγούμενο βίντεο βασισμένο σε αυτή την αναφορά για γενικότερα στατιστικά που αφορούν το Ιντερνετ. Θα το έχω στο τέλο αυτού του βίντεο. Αν θέλετε να δει πιο αναλυτικά την αναφορά, θα έχω link στην περιγραφή. Είναι πάντω 465 σελίδε, οπότε θέλει υπομονή. Χρησιμοποίησαμε επίση στοιχεία από την αναφορά τη Σκέπιο, ειδικά για την Ελλάδα. Θα είναι και αυτή στην περιγραφή. Α δούμε λοιπόν ποιε χώρε αντιμετωπίζουν καλύτερα τα social media, ποιε χειρότερα και πότε η θέση τη Ελλάδα είναι. για η Χρήση social media. Κι όμω, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατάφεραν το αδύνατο, να έχουν περισσότερου ενεργού χρήστε στα social media από το συνολικό αριθμό του πληθυσμού τους. Αυτό το ποσοστό χρήση αφορά μόνο μία πλατφόρμα, που είναι η πιο δημοφιλή στην κάθε χώρα. Όμως περιλαμβάνει όλους του λογαριασμού τη πλατφόρμα, μαζί με πολλαπλού λογαριασμού για ένα χρήστη, καθώς και ψεύτικου λογαριασμού. Φαίνεται, το συνηθίζουν πολύ αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Γι' αυτό το 105,5% του πληθυσμού μοιάζει σαν να είναι ενεργό στα social. Στην Ελλάδα είμαστε προ το τέλο της κατάταξης, με ποσοστό 72,5%. Και όπω είπαμε, αυτό περιλαμβάνει διπλού και ψεύτικου λογαριασμούς. Τα πολύ χαμηλά ποσοστά τη Ινδία, τη Γκάνα, τη Κένια και τη Νιγηρία υποθέτω πω έχουν να κάνουν με το πόσο χαμηλό ποσοστό του πληθυσμού έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Είχαμε δει τα νούμερα στο προηγούμενο σχετικό βίντεο. Χρόνο στα social media. Ήμουν χθε 6 ώρε στο Instagram και πολύ το ευχαριστήθηκα. Δεν είπε ποτέ κανείς. Η Νιγηρία ήταν τελευταία στον αριθμό ενεργό χρηστό στα social media. Όμω το χρόνο χρήση είναι πρώτη και με διαφορά. Μέσο όρος 4 ώρε και 36 λεπτά την ημέρα. Ούτε εργασία μερική απασχόλησης να ήταν. Στην Ελλάδα είμαστε αρκετά χαμηλά, με μέσο όρο 1 ώρα και 55 λεπτά, που είναι σίγουρα θετικό. Για την ακρίβεια, οι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε είναι κάτω από τι δύο ώρε. Βλέποντα τη χρήση των social media σαν το ποσοστό του συνολικού χρόνου που είμαστε στο Ιντερνετ, στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό είναι 31,9%. Κάτι λιγότερο από το 1 τρίτο του χρόνου. Βέβαια, εξαρτάται και πώ ορίζει κανεί το κοινωνικό δίκτυο. Αυτό το δούμε στη συνέχεια του βίντεο. Πόσα κοινωνικά δίκτυα. Σε αυτό το κομμάτι τη έρευνα, βλέπουμε πόσα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιεί ο μέσο χρήστη ενεργά κάθε μήνα. Να σημειωθεί πω σε αυτά περιλαμβάνει και το YouTube. Στην Ελλάδα, οι χρήστε ίντερνετ χρησιμοποιούν ενεργά 6,7 κοινωνικά δίκτυα το μήνα κατά μέσο όρο. Προσωπικά, δεν είμαι καν σίγουρο πω μπορώ να ονομάσω 7 κοινωνικά δίκτυα που να χρησιμοποιούνται συνολικά στην Ελλάδα. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Reddit. Χρησιμοποιεί κανεί ακόμα το Tumblr αυτό το έκοψε τον υλικό περιεχόμενο. Άντε, πε και αυτό. Και πε και το Pinterest, που ακόμα δεν έχω καταλάβει τι χρησιμεύει. Και δεν με το πιθανότερο είναι πως μετράνε σαν social media και τα καθαρά messaging apps. WhatsApp, Viber, Snapchat, Telegram, Skype και ούτω Ναι, και αυτά μπορούν να θεωρηθούν κοινωνικά δίκτυα. Αν και αυτή η λογική θα έπρεπε να θεωρηθεί κοινωνικό δίκτυο και το να στέλνεις SMS ή SMS, MMS. Αλλά τέλο πάντων. Σίγουρα πάντω το να συνομιλεί με ένα φίλο στο Viber είναι πιο παραγωγικό από το να χαζεύει κόλπου στο Instagram ή χοντρού καράφλου στο YouTube. Έρευνα αγορά. Εκτός από τους κόλπους στα social media, έχει και προϊόντα του κόλου. Στην Ιγυρία, το 78,2% των χρηστών ίντερνετ κάνουν έρευνε social media για να βρουν πληροφορίες για brands και προϊόντα. Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα, αλλά πιο ψηλά από το μέσο όρο, με 45,9%. Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με το να ψάχνει κανείς πληροφορίες για προϊόντα στα social media. Αρκεί να του κόβει να κάνει τη διάκριση όσον αφορά την πηγή. Ένα review από ένα αξιόπιστο κανάλι στο YouTube δεν είναι ισότιμο με ένα story από ένα τυχαίο ανθιποσελέμπρητη στο Instagram. Influencers. Μιας και μιλήσαμε για ανθιποσελέμπρητη, ας δούμε πώς διαφέρουν οι χώρες όσον αφορά το πώς οι το του ίντερνετ ακολουθούν influencers. Εδώ η Ελλάδα με εξέπληξε ευχάριστα. Βρίσκεται προς το τέλος. Μόνο το 14% χρηστών ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν influencers. Και σε αυτό έχω να πω μόνο ένα μεγάλο μπράβο. Στον αντίποδα βρίσκονται οι Φιλιππίνες, όπου το 46% χρηστών ακολουθεί κάποιον influencer. Και δεν είναι και λίγοι. Στην απογραφή του 2020, οι Φιλιππίνες είχαν συνολικά πάνω από 100 εκατομμύρια κατοίκου. Εργασία στα social media. Ποιο ποσοστό των χρηστών μπαίνει στα social για εργασιακού σκοπού. Τονίζω, για δουλειά, όχι επειδή χαζεύει την ώρα τη δουλειά. Στην Ιγυρία, το 61,9% χρηστών χρησιμοποιεί τα social για τη δουλειά του. Από το να κάνει έρευνα μέχρι επαγγελματικέ γνωριμίε και να χαρίζουν οι πρίγκιπε τα λεφτά του. Η Ελλάδα, παραδόξω, είναι η πρώτη στην Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα, με ποσοστό 44,7%. Τώρα, αν όντω εργάζονται μέσα στον social ή αν δουλεύουν τον κόσμο, αυτό μόνο εκείνοι που απάντησαν την έρευνα το ξέρουν. Ενημέρωση μέσω social media. Απροσδόκητα ψηλά βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά το ποσοστό χρηστών που ο κύριο λόγο που χρησιμοποιούν τα social media είναι η ενημέρωση. Το 55,3% των Ελλήνων χρηστών έτσι δηλώσει Αυτό βάζει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση. Μετά την Ιγυρία με 55,8%. Με δεδομένο το πόσο εύκολα διαδίδονται τα fake news μέσα στα social media, αυτό το ποσοστό μάλλον με ανησυχεί. Χρήση social media στην Ελλάδα. Έχοντα δει τι βασικέ πληροφορίε για τον κόσμο, α δούμε και ορισμένα στοιχεία συγκεκριμένα για την Ελλάδα. Στην ερώτηση για τους βασικούς λόγους που οι Έλληνες χρησιμοποιούν τα social media, αυτές ήταν οι απαντήσεις που έδωσαν. Με διαφορά, ο μεγαλύτερος λόγος, με 64%, ήταν να παραμείνουν σε επαφή με φίλους και συγγενείς. Ύστερα το να χαζέψουν. Έτσι, για πέραση ώρα. Με 60,6%. Οι εργασίες για τη δουλειά πάντως είναι στην απολύτως τελευταία θέση. Παραδόξως χαμηλά είναι και η παρακολούθηση των σπορ. Προτιμούν φαίνεται να πηγαίνουν κατευθείαν σε αθλητικές ιστοσελίδε. Τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα στην Ελλάδα. Στην ερώτηση για το ποια δίκτυα χρησιμοποιούν περισσότερο οι Έλληνε χρηστέ, αυτέ ήταν οι απαντήσει. Να τονίσουμε πω για αυτήν την ερώτηση δεν υπήρχε η επιλογή του YouTube. Το Facebook και το Viber είναι με διαφορά πρώτα. Το Viber μάλιστα είναι ωραία πιο ψηλά από το Messenger. Τέταρτο είναι το Instagram. Μετά από αυτό το ενδιαφέρον πέφτει απότομα. Μου κάνει εντύπωση που το Pinterest είναι τόσο ψηλά στην κατάταξη. Δεν έχω ακούσει κανένα το αναφέρει. Όχι μόνο από φίλου και γνωστού, αλλά ούτε από θεατέ στα σχόλια. Είσαι από εκείνου που χρησιμοποιούν τακτικά το Pinterest. Αν ναι, γιατί. Πες μας στα σχόλια. Παρά το γεγονό πω ο Elon Musk έχει κάνει το Twitter σαν τα μούτρα του, στην Ελλάδα το 33,5% χρηστών Ιντερνετ το χρησιμοποιούν κάθε μήνα. Υπήρχε και μια συμπληρωματική ερώτηση για το ποιο είναι το αγαπημένο δίκτυο των Ελλήνων χρηστών Ιντερνετ. Ομοίω, ούτε εδώ υπήρχε επιλογή για το YouTube. Σε αυτό το γράφημα βλέπουμε τεράστιε διαφορέ όσον αφορά το ποια δίκτυα θεωρούν τα αγαπημένα του και ποια χρησιμοποιούν στην πράξη. Μόνο το 3,1% χρηστών θεωρεί το Twitter το αγαπημένο του κοινωνικό δίκτυο. Όμω πάνω από το 33% το χρησιμοποιεί κάθε μήνα. Τι λογαριασμού ακολουθούν στα social media. Για το είδο των λογαριασμών που ακολουθούν στα social, οι Έλληνε χρήστε είχαν να πούν τα εξή. Με μεγάλη διαφορά ακολουθούν πρώτα φίλου, γνωστού και οικογένεια. Το 61,6%. Ακολουθεί η μουσική, εστιατόριο και σεφ, λογαριασμοί με αστείο περιεχόμενο και memes και ύστερα επαφή σχετικά με τη δουλειά. Τέρμα κάτω, στο βάθο κύπο, είναι οι beauty experts με 18,9%. Το ξέρουμε πω είμαστε όμορφος όμορφο λαό. Δεν χρειαζόμαστε ειδικού. Έχουμε τη μαμά μα να μα το λέει. Αυτέ ήταν ορισμένε πληροφορίε για τα social media στην Ελλάδα, σύμφωνα με τι πηγέ τη Σκέπιο. Εσά, ποια είναι η όψή σα. Περιμένετε κάποια από αυτά τα αποτελέσματα. Υπήρχαν άλλα τα οποία σα εξέπληξαν. Πείτε μα σχόλια. Πείτε μα επίση αν θα σα ενδιαφέρει να κάνουμε ένα αντίστοιχο βίντεο του χρόνου με τα φετινά στοιχεία και πώ άλλαξαν από τη χρονιά στην άλλη. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρει τι να κάνει. Αριστερά μπορεί να δει το βίντεο με το πώ συγκρίνεται η Ελλάδα με άλλε χώρε όσον αφορά τη χρήση του Ιντερνετ. Δε σε το βίντεο για την ταχύτητα του ελληνικού Ιντερνετ. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, μάλλον το αγαπημένο σου κοινωνικό δίκτυο είναι το Dictarest. Είμαι ο Άγγελος Κυρίτσης και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.